Το υπερβολικό τραφείο της πρέπει να αποφάει 2 κιλά γλυκό. Μόνο. Εν τω μεταξύ. Το 1,5 κιλό το έχεις κεράσει εσύ. Έφαγα το πρωί το προφθερό του Ρόδων που μας έστειλε. Όλο. Όχι όλο, ήταν τεράστιο. Παιδιά, έφαγα μια κουταλιά. Μια κουταλιά. Από το γαλακτομπούργο δεν έφαγα μια κουταλιά του γαλακτομπούργο που φέρα εγώ. Αυτό είναι το θέμα. Κέρασε για να φάει. Κατά ήθη έφαγες. Κατά ήθη δεν έφαγα. Το μεσημέρι στο ραδιόφωνο πήραμε πίτσες, έφαγα πίτσες στο ραδιόφωνο. Το απόγευμα. Τη στριφή δουν αυτά τα πράγματα. Έκανα ένα με τον Γιάννη που τον είχα πάει πολύ, θα φάγαμε μια παστούλα. Σβήσαμε και κεράκι πάνω στην παστούλα, οι δυο μας τα πλάκα. Για να δικαιολογήσω. Και το βράδυ μετά που μου παντικάνε που κάνανε στα γεράματα πάρτι έκπληξη. Δεν ήθελε, σε χάλασε. Ναι. Εμείς θέαμε βρεσάσα. Όχι, όχι, μια χαρά ήταν. Και σας ευχαριστώ πολύ. Όχι, φάγαμε άλλη μια πίτσα. Έφαγα τη δώρο όμως εγώ. Και δεν έφαγες μια πίτσα μόνος σου, τέτοι. Τούρτα δεν έφαγα. Δεν έφαγες. Α, και την τούρτα που μας έστειλε το φρέσ. Έφαγες αλλά λίγο τσίπισες. Λίγο, λίγο. Πολύ ωραία τα γιατί. Εχθές πρέπει να πω... Γενικά προσέχεις. Γενικά δεν ναι. Αλλά έπαιξα τέννις όμως. Τάκαψες. Τίποτα, τίποτα. Αθώς. Με ένα κλεράκι στο αριστερό χέρι. Πρέπει να είσαι υπερήφανη για όλα αυτά. Τάκαψα. Θα κάψεις τίποτα, θα κάψεις μετά. Πάμε στα θέματα. Πάμε στο Λέκ Λαζόπουλο, πρώτο λεπτή εκπομπή για φέτος. Καμιά μέρα δεν γίνεσαι. Τι, ως τι. Λέκ Λαζόπουλος, πρώτο λεπτή εκπομπή για φέτος.